Εξουδετερώθηκε ο εγκέφαλος της τζιχαντιστικής ανταρσίας στην Συρία. Ρωσικά αεροσκάφη τον κυνηγούσαν ολονυχτής. Μόλις σήμερα εμφανίστηκαν λοιπόν στο διαδίκτυο φήμες που θέλουν νεκρό τον Αμπού Μοχάμαν Αλτζουλάνι, τον περιβόητο αρχηγό της τζιχαντιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης Χαγιάτα Χρίλαλσαμ, που πρωταγωνιστεί στην ενεξελίξη μαζική επίθεση των ανταρτών κατά του καθεστώτος του Σύριου Προέδρου Άσαντ. Αν και η αναφορά δεν έχει επιβεβαιωθεί, αρκετά ρωσικά μέσα υποστηρίζουν πως ο αρχιστράτηγος σκοτώθηκε ως αποτέλεσμα νέου ρωσικού βομβαρδισμού στην Βόρεια Συρία εχθές. Πρώτος ανέφερε την είδηση ο αναλυτής Μπαμπάκ Τακβάι, επικαλούμενος σε Ισραηλινές στρατιωτικές πηγές. Σύμφωνα με αυτές τις πηγές, ο Αλτζουλάνι τραυματίστηκε σοβαρά σε ένα από τα πρόσφατα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα. Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, ο ίδιος είναι πολύ πιθανό να κατέληξε από τα σοβαρά τραύματά του. Όπως προαναφέραμε, η τρομοκρατική οργάνωση HTS θεωρείται η πρωταγωνίστρια στην μεγάλη αντάρτικη επίθεση κατά του Χαλεπίου και κατά του καθεστώτος του Άσαντ που ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη. Δεδομένου αυτού, ο αρχηγός της Αμπού Μοχάμαν Αλτζουλάνι θεωρείται ο εγκέφαλος της επιχείρησης. Κατ' επέκταση, ο θάνατος του τρομοκράτη θα αποτελούσε μια σοβαρότατη απώλεια τόσο για την οργάνωση HTS όσο και για τον ελεύθερο Συριακό στρατό, δηλαδή τους Σύριους αντάρτες που πολεμούν τώρα στο Χαλέπι, στην Χάμα και στην περιφέρεια Ιντλίπ. Η ρωσική αεροπορική επίθεση λέγεται πως έλαβε χώρα εχθές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στόχος της ήταν πράγματι η εξουδετερώση του Αλτζουλάνι με ακριβές πλήγμα σε συντεταγμένες μιας τοποθεσίας που πιστεύονταν πως βρίσκονταν ο ίδιος. Οι Ρώσοι θεωρούν την HTS μια σημαντική απειλή για το καθεστώς του Άσαντ και όχι άδικα. Οι μαχητές της οργάνωσης κατάφεραν μέσα σε λίγες μόνο ημέρες να καταλάβουν ολόκληρη την πόλη του Χαλεπίου. Τώρα κινδυνεύει ολόκληρη η βορειοδυτική Συρία, συμπεριλαμβανομένη στις πόλεις Χάμα και Ιντλίπ. Ο Αλτζουλάνι διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ενορχίστρωση των επιχειρήσεων της HTS, οπότε η Δαμασκός και η Μόσχα τον θέλουν νεκρό. Αν η χθεσινή απόπειρα δολοφονίας του απέτυχε, είναι πολύ πιθανό ο ρωσικός και ο συριακός κυβερνητικός στρατός να επιχειρήσουν να τον σκοτώσουν ξανά. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.